Θεωρείτε ότι το παιχνίδι που δεν έγινε χθες θα το κερδίσει η Λαμία? Σύμφωνα και με το φίλο Αγώνα, υπάρχει υπετιότητα από την φιλοξενούμενη ομάδα? Να σας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμείς είχαμε κάνει προετοιμασία όλη την εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν σίγουροι ότι θα το κερδίζαμε και σήμερα ο βαθμολογικός πίνακας μεταξύ ΑΕΛ και Λαμίας θα ήταν πολύ πιο μεγάλος, θα ήταν στους 5 βαθμούς. Λοιπόν, εμείς πριν το παιχνίδι κάποια ώρα εκεί το μεσημεράκι μάθαμε ότι η ΑΕΛ είχε ένα πρόβλημα στα δελτία της. Αυτό που ξέρουμε όλοι ότι δεν ήταν οικονομικά ενήμερη στην ΕΠΟ. Όλοι ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει νόμους και οι νόμοι είναι σοβαροί. Δεν υπάρχει ούτε ξέχασα, ούτε είδα, ούτε δεν άκουσα, ούτε οι νόμοι του ποδοσφαίρου τιμωρούν στο ένα λεπτό. Δηλαδή τι θα πας με τα δελτία και θα πεις ρε παιδιά συγγνώμη να γυρίσω να τα πάρω. Υπάρχουν νόμοι στο ποδόσφαιρο. Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Όταν ξεχάσεις ή δεν θυμήθηκες ή δεν άκουσες ή δεν είδες, τιμωρούν όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς πριν το παιχνίδι μάθαμε ότι η ΑΕΛ έχει πρόβλημα στα δελτία της. Όλοι ξέρουμε στο ποδόσφαιρο ότι για να βγάλεις δελτία πρέπει να είσαι οικονομικά ενήμερος. Διαφορετικά δεν μπορείς να πάρεις δελτία. Η συγκεκριμένη ομάδα έκανε μια συμφωνία με την ΕΠΟ, δεν ξέρω, κάποια επιταγή τι έκανε και εγώ τώρα αυτά πρώτη φορά τα ακούω. Επιταγές σφραγισμένες και αυτά. Και φαίνεται ότι δεν ήταν οικονομικά ενήμεροι και τις πήραν τα δελτία πίσω. Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ Λαμία δεν έχει καμία μα καμία ευθύνη γι' αυτό. Ίσα-ίσα εμείς το θέλαμε το παιχνίδι να το παίζαμε και ατελείωνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού έγινε έτσι, σίγουρα βέβαια θα διεκδικήσουμε τους βαθμούς που μας στηριθήκαν σήμερα να γράφω αντί για 11-14, θα τους πάρουμε όπου πρέπει να τους πάρουμε. Πέστε μου κάτι, τώρα, κύριε Παπαϊωάννου. Όλα τα άλλα είναι λαϊκή κατανάλωση, ότι έχουμε απαλλαγή από τις επιταγές από τον COVID, ότι έτσι, επειδή και έχουμε επιχειρήσεις και ξέρουμε αυτή τη στιγμή απαλλαγή να μην πληρώσεις επιταγή, έχουν επιχειρήσεις που έχουν αναστολή εργασίας. Η μόνη απαλλαγή που έχουν, νομίζω, έχει περάσει η κυβέρνηση, είναι να μην καταγράφονται στον Τηρησία. Για πολλούς ξέρουν τι είναι ο Τηρησίας, αλλά το ότι δεν πάνε να πληρώσουν την επιταγή, δεν υπάρχει καμιά απαλλαγή για τις επιχειρήσεις που δουλεύουν. Μόνο επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή. Πέστε μου κάτι, σημαίνει και δείχνει κάτι η πληρωμή της επιταγής που έγινε χθες το βράδυ, την επιταγή που μιλάμε, την ακάλυπτη που σφραγίστηκε από την ΑΕΛ? Τι μπορώ να σκεφτώ σαν απλός άνθρωπος? Δεν είμαι κανένας νομικός εξαίρετος, ούτε... Αυτός σαν απλός άνθρωπος είναι δύο αυτά που συμβαίνουν. Ή καταλάβανε το λάθος τους ή το επιζητούσαν να πάει έτσι. Μήπως και αυτό το παιχνίδι το παίξουν σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αισθάνονται αυτοί σαν ομάδα καλά. Υπάρχουν δύο. Ή δεν το υπολογίζανε και θέλανε να... Εγώ νομίζω πάντως ότι καταλάβανε το λάθος τους και έπρεπε να έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους και πήγαν και το καλύψανε. Έμαθα κι άλλα δηλαδή, ότι η λεφτά που χρώσταγε το καλοκαίρι κάπου άκουγα σε μια συνέντευξη, τα πλήρωσε το Δεκέμβριο. Αυτά δεν ισχύουν στην ΕΠΟ. Πάμε και πληρώνουμε κάθε μήνα. Έχω μάθει κι άλλα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι αν έχει κάποιο παράπονο ΕΛ, πρέπει να τα βρει με την ΕΠΟ και με αυτός που κανονίζει και τις επιταγές. Πρέπει να πάει εκεί δικαστικά. Εμείς στο παιχνίδι και το φύλλο Αγώνα γράφει, όσοι το διαβάσανε, γιατί το δημοσιοποίησανε και οι άλλοι το δημοσιοποίησαν, ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τους παίχτες που είχαν κανονικά τα δελτία τους. Τώρα αν ήταν 10, ήταν 11, ήταν 12, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γράφει ο διαιτητής είναι, τους είπε μία-δύο φορές να χρησιμοποιήσουν στην αρχική δεκάδα τους παίχτες που ήταν κανονικοί. Αυτοί βάζανε αυτούς που ήταν αντικανονικοί. Μάλιστα. Ακούσαμε πάντως για μια ακόμη φορά, κύριε Παπαϊωάννου, για εγκληματική συμμορία στο ποδόσφαιρο. Τελικά τι είναι αυτό που κάνει κάποιους παράγοντες να μην αποχωρούν από έναν τόσο βρώμικο χώρο, όταν δεν μπορούν αυτό τον χώρο εδώ και πολλά χρόνια να τον αλλάξουν? Το εγκληματική συμμορία στο ποδόσφαιρο εγώ το ακούω από μικρό παιδί. Από όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, πάντα για εγκληματική συμμορία μιλάνε στο ποδόσφαιρο. Τελικά, ποιες είναι αυτές οι εγκληματικές συμμορίες, γιατί δεν τις βρίσκουν? Εγώ από τότε που έχω ακούσει, οι εγκληματικές συμμορίες μιλάνε. Με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει στο ποδόσφαιρο,
Πιστεύετε ο με την συγκεκριμένος εικόνα... παράγοντας που λέει εγκληματικές συμμορίες, τη μία μέρα λέει εγκληματική συμμορία, την άλλη πάει και λέει δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν είναι άσπρο, ναι. Είναι μαύρο. Ναι. Τι να πω, το ξέρετε. Μάλιστα. Τελικά με είναι την εμπειρία... Ασχολουτούμπας. Τελικά με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει στο ποδόσφαιρο, πιστεύετε με την εικόνα που δείχνει η ομάδα τον τελευταίο καιρό ότι θα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία? Σας βλέπω αρκετά αισιόδοξο. Κοιτάξτε, θα γυρίσω πάλι στην πρώτη ερώτηση. Το ποδόσφαιρο δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Το ποδόσφαιρο θέλει παραγωγισμό, θέλει να ασχολείσαι κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα θα συμμορήσω απλά. Πρέπει να ασχολείσαι κάθε μέρα, θέλει παραγωγισμό. Αυτό που κάνουμε φέτος είναι μια προσπάθεια να μπορέσει η Λαμία να μείνει στην κατηγορία και όλα τα άλλα θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά πιστέψτε με το ποδόσφαιρο, σε αυτούς που ασχολούνται, είναι πολύ κουραστικό. Πρέπει να χαλάς ώρες κάθε μέρα από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου για να έχεις μια ομάδα και μάλιστα επαρχιακή ομάδα που τα κέντρα αποφάσεων δεν είναι στην επαρχία, είναι στην Αθήνα. Πάντως δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, γιατί υπάρχουν και τελευταία δημοσιεύματα. Είναι πολύ πιθανό να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα αν υπάρξει αναδιάρθρωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι? Εντάξει, όλα ακούγονται. Αυτά που διαβάζει ο κάθε απλός άνθρωπος, το διαβάζω και εγώ. Πριν λίγα χρόνια είχαν πει πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση προς τα κάτω, τώρα λένε προς τα πάνω. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να χαράξω πολιτική. Αυτά τα ξέρουν σίγουρα οι οικονομικοί παράγοντες της Λίγκας. Είναι αυτά, δεν μπορούν, ούτε μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, γιατί πρέπει να γίνει ένα μακροχρόνιο σχεδιασμός. Εδώ διεκδικούμε να πάρουμε κάποια χρήματα από το στοίχημα. Εμάς αυτή τη στιγμή οι στοιχηματικές εταιρείες χρησιμοποιούν τις ομάδες, χρησιμοποιούν το υλικό μας και βγάζουν χρήματα και διεκδικούμε εδώ και χρόνια να πάρουμε κάποια χρήματα. Εγώ δεν θέλω την ομάδα μου να την παίζει το στοίχημα χωρίς κα. Γιατί να την παίζει, γιατί υπάρχει λόγος? Εγώ προσωπικά δεν θέλω να την χρησιμοποιεί, που δεν έχω ούτε κανένα όφελος ούτε τίποτα. Λοιπόν, ακούμε εδώ και χρόνια θα πάρουμε, θα περάσει νόμος, θα περάσει. Δηλαδή, ακούμε πολλά στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι μόνο για κατανάλωση λαϊκή. Ακούμε πολλά και βλέπουμε λίγα. Ναι, ακούμε πολλά και βλέπουμε λίγα και δυστυχώς οι ομάδες, να πούμε και την αλήθεια, ότι όντως υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στις ομάδες, γιατί μια ομάδα, παράδειγμα η Λαμία, έχει ένα έσοδο 130.000 στο τηλεοπτικό που παίρνουμε για 10 μήνες και τα έξοδα είναι τεράστια, όταν σας λέω τεράστια, τεράστια. Ένα 300 και όλο αυτό κατά... Ένα 300 είναι το τηλεοπτικό. Ναι. Και αν σας πω ότι μόνο εφορία, ΙΚΑ και μετακινήσεις φτάνει στο 1 εκατομμύριο. Φαντάσου τώρα με τι θα πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές, αν δεν βάλεις από την τσέπη σου. Και σε μια τόσο δύσκολη εποχή όπως είναι η χρονιά που τελείωσε και αυτή που ήρθε. Έτσι, με την πανδημία, την υγειονομική και με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Βέβαια, έχει πολλά γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο οικονομικά σε όλους τους κλάδους, σε όλο τον κόσμο. Σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή συνέχεια κύριε Παπαϊωάννου και μακάρι να ξεκαθαρίσει το θέμα που δεν είναι της Λαμίας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα προς το παρόν δεν θα παιχτεί στον αγωνιστικό χώρο. Ότι αν γίνει κάτι άλλο από αυτό που η Λαμία πρέπει να πάρει στους 3 βαθμούς, θα είναι για μένα ποδοσφαιρικό έγκλημα. Εμείς ήμασταν, θα το παίρναμε το παιχνίδι, ξέραμε η ομάδα ήταν στην καλύτερη της κατάσταση. Όλα τα άλλα δεν ξέρω και μετά θα αρχίσει να πηγαίνει και αλλού το μυαλό μου ότι κάποιοι το επιζητούσαν αυτό για άλλους λόγους, γιατί φοβόντουσαν τη Λαμία τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Μακάρι να μην συμβεί το οτιδήποτε που θα είναι μεμπτό και μελανό και βάλει και άλλες γκρίζες ζώνες και σκιές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Εμείς κάποτε έχουμε τιμωρηθεί, αν θυμάστε. Πώς δεν θυμάμαστε, για την υπόθεση του Μουμίν. Τρεις η ώρα ξεκινάει, σφυρίζει ο διαιτητής να ξεκινήσει ο αγώνας, 3:10 έρχεται στο φαξ της ομάδος τιμωρία του Μουμίν. Όσο και αν χτυπηθήκαμε, όσο και... μπορώ να πω ότι εμείς είχαμε δίκιο. Την ώρα του αγώνα ενημερωθήκαμε, δηλαδή έπαιζε ο ποδοσφαιριστής μέσα, ήταν βασικός. Δυστυχώς έτσι είναι η νόμη του ποδοσφαίρου καμιά φορά, που δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Έτσι. Σωστά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή συνέχεια.